Caiu mega, caiu do mago petróleo. Πείτε μου αν είναι εντάξει ο ήχος. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Εύχομαι αυτή η εβδομάδα να φέρει χαρούμενα νέα όσον αφορά το θέμα του κορονοϊού. Να έχουμε καλά νέα, να αρχίσουμε να ανοίγουμε σιγά σιγά, να κάνουμε όμορφες γιορτούλες. Πώς είσαστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τα μηνύματα που μου στέλνετε και τα λόγια που μου γράφετε και τις όμορφες δημιουργίες που φτιάχνετε. Μου δίνετε πολύ δύναμη και αγάπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και από μένα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους. Πείτε μου αν είναι εντάξει ο ήχος μας. Όλα τέλεια, λέει η Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου. Καλημέρα, Φρόσο. Καλημέρα, Εβίνα. Καλημέρα, κορίτσια. Καλημέρα σε όλους. Έχουμε αρχίσει και μπαίνουν τα κορίτσια, Κωνσταντίνα. Τέλεια. Λοιπόν, ελάτε στην παρέα μας. Θέλω να σας πω ότι και σήμερα θα κάνουμε διαγωνισμό μετά το τέλος του live. Και σήμερα σκέφτηκα να σας κάνω ένα ωραίο δώρο, το οποίο δεν έχει να κάνει τόσο με τη δουλειά μας, είναι λίγο πιο προσωπικό. Σκέφτηκα να σας δώσω με πολύ αγάπη σε μία φίλη μου αυτό το λαδάκι. Είναι λάδι σώματος, έχει μέσα πολύ ελαφρύ σίμερ, που κάνει το δέρμα μας λαμπερό και όμορφο. Εγώ το λατρεύω, το βάζω πάντα μετά το μπάνιο. Είναι argan και almond oil. Είναι πάρα πολύ ενυδατικό και πιστεύω θα σας αρέσει πάρα πολύ. Για να λάβετε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό, θα πρέπει να κάνετε tag 2 άτομα στα σχόλια και like στο live μας. Ο διαγωνισμός θα γίνει μετά το τέλος του live. Τι κάνετε, πείτε μου, είστε όλοι καλά? Είστε έτοιμες να ξεκινήσουμε? Σήμερα σας έχω ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο θέμα. Μου το ζητήσατε κι εσείς και μου άρεσε και εμένα σαν ιδέα. Αποφάσισα να φτιάξουμε χιονονιφάδες, διαφορετικά σχέδια. Βαγγέλη μου, μπορείς να δείξεις εδώ τι έχω ετοιμάσει. Από πιο απλές μέχρι πιο σύνθετες. Θα ρίξουμε από πάνω πούδρα ή χωρίς πούδρα. Πιστεύω θα σας αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να σας πω μερικά μυστικά πώς μπορείτε να κάνετε ένα απλό χρώμα που έχετε στο σπίτι λίγο πιο χριστουγεννιάτικο. Επίσης, θέλω να σας πω ότι ήδη έχουμε κάνει αρκετά live. Έχουμε δείξει, κάποιοι θα το ξέρετε, κάποιοι όχι, χριστουγεννιάτικες μπαλίτσες. Έχουμε δείξει γαλλικό. Α, εδώ είναι, εντάξει. Έχουμε δείξει μπαλίτσες, γαλλικό. Έχουμε δείξει γραμμικό σχέδιο. Flames Effect, κάτσε δεν την κρατάω καλά. Ombre, θα τα βρείτε όλα αυτά στη σελίδα indigonailslab.gr, καθώς και στο κανάλι μας στο YouTube indigonailslab.gr και ελπίζω να σας αρέσουν και αυτά όσο και το σημερινό. Ανυπομονούν τα κορίτσια, Κωνσταντίνα. Μπράβο κορίτσια μου. Τι λέτε, να αρχίσουμε, είστε έτοιμες? Λοιπόν, για σήμερα... να πάρω γαντάκια. Για σήμερα θα χρειαστούμε τα πιο χριστουγεννιάτικα χρώματα που έχετε στο σπίτι. Δηλαδή, εγώ όταν λέω χριστουγεννιάτικα χρώματα, εννοώ χρώματα με γκλίτερ, χρώματα με σίμερ, μπλε, κόκκινα, έτσι όμορφα γιορτινά χρώματα. Θέλω να έχετε κοντά σας τις πούδρες σας, δηλαδή τα mermaid σας, τα οτιδήποτε σε σίμερ, φύλλα χρυσού, ό,τι έχετε από όλα αυτά. Επίσης, θα χρειαστούμε ένα dots, είναι το εργαλειάκι που κάνουμε τις βουλίτσες. Μπορείτε να έχετε ένα τέτοιο εργαλειάκι, το χρησιμοποιήσουμε σαν φτιαράκι για να ρίξουμε τη σκόνη. Και ένα πινελάκι. Όποιος σας βολεύει καλύτερα, εγώ σήμερα θα χρησιμοποιήσω το 006. Δεν είναι ούτε πολύ μακρύ, ούτε πολύ κοντό, αλλά είναι αρκετά λεπτό και θα με βοηθήσει πολύ για τα σχέδια που θα φτιάξω. Επίσης, θα χρειαστούμε πάστα λευκή, κατά προτίμηση, εφόσον θα κάνουμε χιονονιφάδες. Έχουμε ερώτηση? Ναι, μας ρωτάει η Μαρία. Ναι, Μαρία μου. Πόσες φορές μπορούμε να κάνουμε tag, αναφέρεται στο διαγωνισμό? Δύο φορές. Δύο άτομα θα κάνετε tag και like στο live για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό που θα κληρώσουμε φορά, το λαδάκι. Μία φορά δηλαδή. Νομίζω ναι. Okay. Κοιτάξτε, το πρόγραμμα, από ό,τι ξέρω, από ό,τι έχω καταλάβει,
βρίσκει όλα τα σχόλια και από αυτά βγάζει αυτόματα κάποιον νικητή. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε περισσότερες ευκαιρίες, αν το κάνετε περισσότερες φορές. Okay. Δεν το γνωρίζω αυτό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πήρατε τα πραγματάκια που σας είπα, τα έχετε κοντά σας. Θα ετοιμάσουμε ένα δείγματάκι και θέλω να ξεκινήσω να σας δείχνω την πιο απλή χιονονιφάδα. Θα το δούμε τώρα στη συνέχεια. Είναι η πιο απλή χιονονιφάδα που μπορούμε να φτιάξουμε. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτήν. Ξέρω ότι πολλούς σας δυσκολεύει. Ελπίζω σήμερα να σας βοηθήσω και να το βγάζετε πιο εύκολα. Καλησπέρα Κατερίνα. Καλησπέρα Κατερίνα. Η Κατερίνα λέει επιτέλους, λέει αυτό σήμερα που περίμενε. Κατερίνα μου και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, και τι να επιλέξω. Θα επιλέξω το αγαπημένο μου. Ή μάλλον όχι. Όχι, θα ξεκινήσουμε με αυτό. Είναι το catwalk. Είναι το χρώμα που έχω βάψει και στα δικά μου νύχια. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κόκκινο, το οποίο μέσα έχει γκλιτεράκι, κόκκινο. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο γιορτινά χρώματα και τις γιορτές πάντα μου το ζητάνε πάρα πολύ. Κωνσταντίνο μας ρωτάει, Βάλια, γεια σου Βάλια. Γεια σου Βάλια μου. Πώς μαθαίνουν τα κορίτσια τον νικητή του διαγωνισμού? Κοιτάξτε, μετά το τέλος του live, μέσα στην συνέχεια της ημέρας γίνεται ο διαγωνισμός. Τον δημοσιεύουν στη σελίδα indigo.gr που είστε τώρα και γίνεται το live και νομίζω κάνουν tag το άτομο και του στέλνουν και προσωπικό μήνυμα ότι έχει κερδίσει για να πείτε τα στοιχεία σας και τα λοιπά και να γίνει η αποστολή. Λοιπόν, με προσωπικό μήνυμα. Ναι. Ωραία. Το live θα μείνει, ναι. Ελένη. Πάμε να πολυμερίσουμε για 30 δευτερόλεπτα. Κάθε live μένει, κορίτσια. Όλα τα live μένουν, φυσικά. Καλημέρα και καλές γιορτές, Ρένια. Καλή εβδομάδα. Μας λέει η Γεωργία Κωνσταντίνο ότι είσαι πολύ μεταδοτική και γλυκά. Γεωργία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα ένα μυστικό. Όταν πρόκειται να κάνουμε ένα σχέδιο και από πάνω, όταν πρόκειται να κάνουμε σχέδιο πάνω από ημιμόνιμο, υπάρχει ο κίνδυνος να ανακατευτεί το χρώμα με την μπάστα, λόγω της κολλώδης ουσίας που έχει το χρώμα από πάνω. Ένας τρόπος να το αποφύγουμε αυτό είναι ή να περάσουμε top coat χωρίς κολλώδη και να το κάνουμε από πάνω, ή να το μπαφάρουμε, ή εγώ συνήθως χρησιμοποιώ αυτό εδώ το cleaner. Είναι cleaner το οποίο έχει λιγότερη ποσότητα αλκοόλης, οπότε δεν θα μας αλλοιώσει το χρώμα, αλλά θα πάρει την κολλώδη ουσία, ώστε να μπορούμε να διευκολυνθούμε και να κάνουμε το σχέδιο σε μία επιφάνεια λίγο πιο εύκολα. Ωραία! Οπότε, πάμε να σκουπίσουμε το χρώμα. Οπότε μπορείς, Κωνσταντίνο, να μας πεις πάλι τους όρους του διαγωνισμού. Ναι, κάνετε tag δύο άτομα κάτω από το live μας, και κάνετε και like στο live. Ωραία. Λοιπόν, περιμένουμε να στεγνώσει λίγο. Και θα χρησιμοποιήσω την αγαπημένη μου πάστα Sugar Effect. Ωραία. Πολύ ωραία. Πινελάκι 006. Είναι από τα αγαπημένα μου. Είναι αρκετά λεπτό και όσο μακρύ χρειάζεται για να κάνω το σχεδιάκι που θέλω. Και θα πάμε να δημιουργήσουμε ένα σταυρό. Θα βάλω το γαντάκι μου. Λοιπόν, πάμε να δημιουργήσουμε ένα σταυρό. Σας τα καλημέρα, λέω εύκολα σταυρούλα, για να το κάνετε κι εσείς βήμα-βήμα. Καλημέρα, Σταυρούλα μου. Της φτιάχνουμε, λέει, τη διάθεση. Κι εσείς, Σταυρούλα, μας φτιάχνεις τη δική μας. Λοιπόν, πάμε στο κέντρο του δείγματος να κάνουμε ένα σταυρό. Μας ρωτάει η Αλεξάνδρα αν θα ξαναβγεί σύντομα τον brush cleaner γιατί εξαντλήθηκε. Αλεξάνδρα μου, δεν γνωρίζω. Θα πρέπει να μιλήσεις με την εταιρεία να σου πει για τον brush cleaner. Έρχονται συνέχεια παραγγελίες, οπότε σίγουρα θα έρθει σύντομα. Μην ανησυχείς. Πολύ ωραία. Μας ενδιαφέρει να είναι λεπτές οι γραμμούλες και ίσες. Ωραία. Όσο εδώ εύκολα, έτσι. Λοιπόν, και πάμε. Συγγνώμη.
να κάνουμε μία πλάγια γραμμούλα, το ίδιο παχιά, η οποία θα περνάει από το κέντρο του σταυρού που δημιουργήσαμε προηγουμένως. Άμα μπορείς να μας πεις, Κωνσταντίνα, ποιο κόκκινο χρησιμοποιούμε, γιατί μας ρωτάνε τα κορίτσια. Χρησιμοποιούμε το catwalk, είναι αυτό εδώ, ανήκει στην glitter συλλογή της Indigo. Όλα τα χρώματα από την glitter συλλογή είναι πάρα πολύ γιορτινά και όμορφα, αλλά το συγκεκριμένο το αγαπώ λίγο περισσότερο γιατί είναι κόκκινο και λατρεύω τα κόκκινα και επειδή έχει μέσα γλυτεράκι κόκκινο, το οποίο μου αρέσει πολύ. Γεια σου Βούλα. Γεια σου Βούλα. Γεια και στην Πάτμο. Και εγώ Βούλα μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε άλλη μια γραμμούλα που επίσης θα περνάει από το κέντρο του, της χιονονιφάδας, του σταυρού που δημιουργήσαμε. Ωραία! Πολύ καλά. Μας ρωτάει η Σίλβια Κωνσταντίνα. Ναι. Αν λάμπες, φουρνάκι έχετε προς πώληση, σας ευχαριστώ. Νομίζω δεν έχουμε διαθέσιμα αυτή τη στιγμή, δεν είμαι όμως πολύ σίγουρη. Θα πρέπει να το δείτε στο e-shop. Yeah. Λοιπόν, ωραία, νομίζω όσο εδώ είναι εύκολο, κάναμε ένα σταυρό και στη συνέχεια κάναμε μία γραμμούλα λοξή από τη μία και μία από την άλλη, περνώντας από το κέντρο του σταυρού μας. Ωραία, είναι καλή εικόνα και ο ήχος. Γράψτε μόνοι μας την τάξη, ελπίζω να είναι εντάξει και η σύνδεσή μας, να μην έχουμε διακοπές. Και τώρα, τι θα κάνουμε. Έχει σημασία σε αυτό το σημείο, γιατί αν το κάνετε με διαφορετικό τρόπο από αυτό που θα σας πω, μπορεί να σας βγει λίγο πιο χοντρό και δεν το θέλουμε. Πρέπει να κάνουμε δύο αυτάκια, όπως είναι εδώ πέρα, βλέπετε. Όχι αυτό, αυτό εδώ. Αλλά πώς θα τα ξεκινήσουμε. Δεν θα τα κάνουμε από πάνω προς τα κάτω, όπως συνηθίζεται. Θα το κάνουμε ανάποδα. Δηλαδή, με αυτόν εδώ τον τρόπο. Θα πιάσουμε από τη γραμμούλα και θα τραβήξουμε μία μικρότερη. Ωραία! Τέλεια. Και άλλη μία από κάτω της. Ο λόγος που το κάνουμε με αυτή τη φορά είναι γιατί όταν ακουμπάμε το πινελάκι, στην αρχή του η γραμμή είναι λίγο πιο παχιά, αλλά όσο το τραβάμε λεπταίνει και αυτό το αποτέλεσμα θέλουμε. Για να μην μας βγει χοντροκομμένη η χιονονιφάδα μας. Η σύνδεσή μας σήμερα είναι τέλεια, λένε τα κορίτσια. Αχ, χαίρομαι πολύ, γιατί το είχα πολύ άγχος αυτό. Κορίτσια μου, όμορφα. Μας ρωτήσανε κιόλας πόσο κοστίζει αυτό ημιμόνιμο. Για τις τιμούλες θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στο site τη Indigo και μετά θα σας εμφανίσω όλες τις τιμούλες εφόσον δείξετε το αποδεικτικό ότι είστε επαγγελματίας. Εντάξει. Μας ρωτάει η Μάρα Κωνσταντίνα ποιο ναι, πινέλο Μάρα μου. Χρησιμοποιούμε. Καλησπέρα. Για το σχέδιο χρησιμοποιώ το πινέλο 006. Όλα είναι υπέροχα, μας λέει η Βασούλα. Γεια σου Βασούλα μου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Καλά μέχρι εδώ. Λοιπόν, αυτή η κορίτσια μου καλά είναι η πιο απλή χιονονιφαδούλα που μπορείτε να δημιουργήσετε. Εγώ την έκανα πολύ μεγάλη για να μπορείτε να τη βλέπετε στο live. Φυσικά θα την κάνετε ανάλογα με το πόσο μάκρος έχει το νυχάκι που φτιάχνετε. Εντάξει. Το θέλουμε λίγο πιο κάτω. Καλησπέρα από Καβάλα. Καλησπέρα από Καβάλα, στην Καβάλα, από Αθήνα. Πολύ ωραία. Και θα συνεχίσουμε. Μας ρωτάει η Λιδία. Γεια σου Λιδία. Γεια σου Λιδία μου, καλή εβδομάδα. Ποιο νούμερο προτείνεις για περίγραμμα. Λοιπόν, θα σας πω. Εγώ χρησιμοποιώ, μου αρέσουν όλα τα πινέλα, ωραία. Όταν είχα ξεκινήσει στην αρχή, χρησιμοποιούσα πάρα πολύ το 003. Είναι πάρα πολύ ωραίο πινέλο, με φυσική τρίχα, όπως και όλα τα πινέλα της Indigo.
Με βόλευε πάρα πολύ γιατί δεν ήταν ούτε πολύ λεπτό, ούτε πολύ παχύ, ούτε πολύ κοντό, ούτε πολύ μακρύ. Ήταν κάτι ενδιάμεσο. Έμοιαζε πολύ με αυτό το 6 που χρησιμοποιώ τώρα. Γενικά, πιστεύω ότι για τα περιγράμματα χρειάζεσαι ένα λίγο πιο λεπτό πινέλο και μικρό, όπως είναι το 005, το οποίο το χρησιμοποιώ εγώ και για λεπτομέρειες. Κάτσε να τελειώσω με αυτό Καλησπέρα και θα από σου το Κρήτη, δείξω. από Δράμα, από Έγινα, γίνεται χαμός. Όλη Καλησπέρα. η Ελλάδα μας βλέπει. Πώς σας φαίνεται? Είναι μία πλήχινον υφαδούλα. Στο κέντρο της μπορείτε με τον ντότς να κάνετε μία τελίτσα. Εδώ, με αυτόν εδώ τον τρόπο. Και να κολλήσετε στρασάκι, πουλιά, ό,τι έχετε. Μας ρωτάει η Βάλια το λευκό που χρησιμοποιούμε, ποιο προϊόν είναι. Βάλια μου, το λευκό είναι το Sugar Effect. Είναι gel πάστα, είναι αρκετά παχύρευστο και το αγαπώ πάρα πολύ γιατί πραγματικά δεν ανοίγει καθόλου. Δηλαδή μπορώ να κάνω ό,τι σχέδιο θέλω και δεν χρειάζεται να πολυμερίζω ενδιάμεσα. Ωραία. Πάμε να πολυμερίσουμε. Καλησπέρα και στην Κομωτινή. Καλησπέρα και στην Κομωτινή. Καλησπέρα. Έχουν βροχές. Έχουν βροχές και εμείς είμαστε λίγο Γεια σου, βροχερά γεια εδώ. σου Νίκη. Γεια σου Νίκη μου, καλή Καλησπέρα εβδομάδα. και από Σέρες. Καλησπέρα στις Σέρες. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάτι λίγο Το πιο περίπλοκο. σούγκαρ είναι το λευκό, μας Το ρωτάνε. σούγκαρ είναι λευκή πάστα, ναι, είναι αυτό εδώ. Και θα σας δείξω τώρα γιατί το λένε σούγκαρ. Λοιπόν, πάμε σε κάτι τέτοιο. Πώς σας φαίνεται? Πάμε να δούμε. Όπως βλέπετε αυτό εδώ είναι έτοιμο. Είναι μία απλή όμορφη χιονονιφάδα. Εσείς φυσικά θα την κάνετε λίγο μικρότερη. Μπορείτε να κάνετε και δύο πάνω στο νυχάκι. Είναι πολύ όμορφο. Ή να κάνετε όπως το έχω φτιάξει εδώ μία ολόκληρη και μία μισή. Να φαίνεται σαν να πέφτουνε. Τέλειο αυτό. Ναι. Και πάμε να περάσουμε top coat. Θα περάσω το tip top. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί είναι αρκετά λαμπερό. Πολύ Έχει καλό. καλή διάρκεια. Μας ρωτάει η Ραφαέλα. Και Γεια σου, δίνει Ραφαέλα. βάθος. Γεια σου, Ραφαέλα μου. Το gel pasta βοηθάει πιο πολύ στα γραμμικά σχέδια. Κοίταξε, τα τζελάκια, τα χρωματιστά, οι πάστες ή τα μαύρα και τα άσπρα, βοηθάνε πολύ στα σχέδια έτσι κι αλλιώς, γιατί αν δοκιμάσεις να κάνεις σχέδιο με ημιμόνιμο, θα δυσκολευτείς πάρα πολύ. Οπότε σου προτείνω να κάνεις τα σχεδιάκια σου με πάστα ή τζέλ αρκετά παχύρευστο, ειδικό για τα σχέδια. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ετοιμάσουμε αυτό εδώ. Θέλω να σας πω ότι αυτό το χρώμα μου αρέσει πάρα πολύ. Το θεωρώ εξίσου γιορτινό. Για κάποιο λόγο, εγώ προτιμώ το κόκκινο για τα Χριστούγεννα και το μπλε για την Πρωτοχρονιά. Δεν ξέρω γιατί. Πάντα τα μπλε τα ήθελα την Πρωτοχρονιά. Τα θεωρώ καλότυχα Ναι. τα μπλε χρώματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα φανταστικό μπλε, είναι από την Iron Collection. Η Iron Collection έχει χρώματα τα οποία έχουν μέσα, Να μας το δείξεις. ναι, Τέλεια. σαν σήμερ. Ωραία. Και πάμε. Μας ρωτάει η Κατερίνα. Γεια σου, Κατερίνα μου. Το Sugar Effect Gel Ναι. μπορούμε να το πολυμερίσουμε και μετά να μην περάσουμε τίποτα άλλο από πάνω. Θα σου δείξω τώρα τι μπορείς να Το κάνεις. παρήγγειλε λέει και της ήρθε πριν μια εβδομάδα. Α, τέλεια. Ελπίζω να το ευχαριστηθείς. Είναι πραγματικά φανταστικό τζέλ για σχέδια. Δοκίμασε μόλις τελειώσουμε ή και τώρα, αν θέλεις, να κάνεις τα σχεδιάκια που κάνουμε με αυτή την πάστα και να μας στείλεις μετά το αποτέλεσμα. Έχουν ενθουσιαστεί τα κορίτσια, τους αρέσουν πάρα πολύ αυτά που κάνουμε σήμερα μέχρι Αχα! στιγμής. Χαίρομαι πολύ, κορίτσια μου. Λοιπόν, έχουμε αυτό, το Electric Blue. Ωραία. Μην ξεχνάτε να παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό μας. Κάνετε tag δύο άτομα για να κερδίσετε ένα φανταστικό λαδάκι σώματος για τη δική σας περιποίηση. Είναι πάρα πολύ ανεβατικό. Είναι από τα αγαπημένα μου. Έχει μέσα λίγο σίμερ. Εξίσου γιορτινό κι αυτό, με αυτά που σας δείχνω. Ωραία. Ελπίζω να κάνουμε ρεβεγιόν με τους αγαπημένους μας και να το ευχαριστηθείτε το λαδάκι αυτό. Επίσης είναι ωραίο για δώρο. Ένα πολύ όμορφο Τα δώρα δώρο. δεν το ορίζονται. Τέλεια.
Τέλεια. Και πάμε να περάσουμε ΜΑΤ. Γιατί όλη αυτή η Iron συλλογή που έχει αυτά τα χρώματα με το ελαφρύ σήμερα μ' αρέσουν πάρα πολύ όπως βγαίνουν με matte top coat από πάνω. Περνώ το super matte, είναι πραγματικά καταπληκτικό, κάνει τρομερό velvet αποτέλεσμα. Κοιτάξτε το. Είναι τέλειο, το έχω και εδώ, θα τα δούμε και αυτά στην πορεία. Ωραία. Όλα αυτά είναι από την ίδια συλλογή και είναι πραγματικά πολύ όμορφα χρώματα, πολύ γιορτινά και ιδιαίτερα. Τα φιλιά μας από Κρήτη, μας γεια λέει και στην η Μαρία. Κρήτη. Γεια σου κορίτσι, γεια σου Μαρία μου. Γεια σου κορίτσι μου, καλό. Λοιπόν, και στη συνέχεια θέλω πολύ να σας δείξω μία άλλη πρόταση. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε με αυτό. Κοιτάξτε τώρα τι θα γίνει. Στο προηγούμενο σχέδιο κάναμε απλές γραμμές. Εδώ θέλω λίγο να το δυσκολέψουμε. Θα κάνουμε αυτά τα ωραία φιλαράκια που σας έχω δείξει και στο γραμμικό, σας το έχετε παρακολουθήσει. Και θα δούμε πώς μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε μία όμορφη χιονονιφάδα. Ωραία! Κορίτσια, κάνετε tag από κάτω το live στα σχόλια. Κορίτσια μου, κάνετε για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, κάνετε tag δύο άτομα στα σχόλια. Επίσης, θέλω να σας πω για το διαγωνισμό, σας το είπα και την προηγούμενη φορά, για το διαγωνισμό που κάνει Indigo, ο διαγωνισμός θα γίνει κλήρωση 24 Δεκεμβρίου και θα κληρώσει μία σούπερ τυχερή, η οποία θα κερδίσει δωρεοεπιταγή 500 ευρώ από την εταιρεία Indigo, θα μπορεί να ψωνίσει ό,τι θέλει και θα βγουν και άλλες 4 νικήτριες, οι οποίες θα κερδίσουν μία χρυσή πρωτεΐνη, καταπληκτική, είναι συλλεκτική έκδοση και ένα ημερολόγιο για το 2021. Εντάξει, μπαίνετε στο προφίλ indigonelslab.gr και πάρτε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό, είναι πολύ καλός. Για να δούμε λοιπόν μας, τώρα εδώ. Σε ρωτάει η Μαριλένα. Ναι, Μαριλένα μου. Όλα αυτά που τα έχεις εμπνευστεί, Κωνσταντίνα. Μαριλένα μου, θα σου πω. Εμπνέομαι πολύ από τα στολίδια, για ό,τι χριστουγεννιάτικο σας έχω δείξει. Κοιτάω πολλές φωτογραφίες και όλα μπορεί να μου φέρουν έμπνευση. Από ένα πίνακα, μια φωτογραφία, τα στολίδια για τα χριστουγεννιάτικα, τα λουλούδια. Όλα μου δίνουν έμπνευση. Και εσείς μου δίνετε έμπνευση ακόμα. Εγώ τίποτα. Εγώ για την και ο Βαγγέλης μου. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε. Δεν θα κάνουμε σταυρό όπως κάναμε προηγουμένως. Θα το φτιάξουμε λίγο διαφορετικά. Πάμε να φτιάξουμε μία ευθεία γραμμή. Θα πάρετε πολύ υλικό και θα βάλετε στο πινελάκι σας. Βλέπετε. Ωραία. Και αυτό το μπόλικο υλικό θα το αφήσουμε για αρχή στο πάνω σημείο. Εδώ δηλαδή. Και μετά θα κατεβάσουμε σιγά σιγά τη γραμμούλα προς τα κάτω. Βάλτε και που το έχεις βάλει πριν, ήταν πιο καλά. Εντάξει. Yeah. Πού αγάπη μου. Εκεί. Πάνω σε αυτό για να φαίνεται. Όχι, αυτό. Εκεί τέλειο. Έτσι. Για, ναι, για να μην βάζεις τα χέρια σου. Συνεχίζω με το ίδιο πινέλο μας, ρωτάει η Δίνα. Συνεχίζω με το ίδιο πινέλο. Σήμερα όλα θα σας τα δείξω με αυτό το πινέλο, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ βολικό για το συγκεκριμένο σχέδιο. Είναι το 006, όπως σας είπα και πριν. Και πάμε να συνεχίσουμε. Βλέπετε, αφήνουμε, παίρνουμε υλικό στο πινέλο μας. Είναι πολύ εύκολο. Αρκεί να θέλω να έχετε λεπτό το χεράκι σας, δηλαδή μην βάζετε πολύ βάρος, λεπτά και όμορφα να δημιουργήσουμε όλα τα σχεδιάκια. Και πάμε. Δεν μας ενδιαφέρει να ενωθούνε. Θέλουμε να είναι στο ύψος ώστε να ενώνονται αν τις προεκτείνουμε, αλλά δεν μας ενδιαφέρει απόλυτα να τις ενώσουμε σε αυτή τη φάση. Και κάνουμε άλλη μία έτσι. Ωραία! Με τον ίδιο τρόπο. Αφήνουμε λίγο πιο πολύ υλικό όταν πατάμε το πινέλο και μετά το τραβάμε ελαφριά. Εντάξει! Και μία από κάτω. Λέει η Κλεοπάτρα, γεια σου Κλεοπάτρα. Γεια σου Κλεοπάτρα μου. Τη αρέσει πολύ η ηρεμία που έχεις και ότι είσαι υπέροχη. Σε ευχαριστώ πολύ Κλεοπάτρα μου. Λοιπόν, και τώρα τι θα κάνουμε. Θέλω σε αυτό τον ωραίο σταυρό που έχουμε δημιουργήσει να κάνουμε μερικά ακριανά όπως κάναμε και προηγουμένως. Εντάξει. Πάμε. Με τον ίδιο τρόπο. Παίρνουμε υλικό. Το ακουμπάμε. Εδώ το ακούμπησα. Και τραβάω τη γραμμούλα προς τα κάτω. Εύκολο. Πολύ εύκολο είναι. Ακουμπάω εδώ και τραβάω προς τα κάτω. Και το ίδιο και από εδώ. Ακουμπάω και τραβάω. Τώρα ανάποδα. Ωραία. Ακουμπάμε το υλικό μας εδώ και
Τραβάμε προς τα κάτω. Εντάξει. Όμορφα. Και πάμε. Θα φτιάξουμε εδώ άλλα δύο μικρά φυλλαράκια, τα οποία θέλουμε να έχουν μία μικρή κλίση. Δηλαδή δεν θα πάμε έτσι, με αυτόν τον τρόπο προς τα κάτω. Θα το πάτε λίγο πλάγια. Θα το ακουμπήσετε εδώ και θα το τραβήξετε έτσι ώστε να αγκαλιάσει. Ώστε να αγκαλιάσει τη γραμμή την ευθεία που έχουμε εδώ. Καταλάβατε? Φαίνεται καθόλου αυτό που φτιάχνω εδώ? Ναι. Εντάξει, πάλι καλά. Πάμε να δούμε. Εδώ ακουμπάμε και τραβάμε μέχρι να ενωθεί με την μεγάλη γραμμούλα που έχουμε δημιουργήσει προηγουμένως. Και από την άλλη μεριά το ίδιο. Κωνσταντίνα, μας ρωτάει η Όλγα. Έλα, Όλγα μου. Για καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Το Sugar Effect, πόσο χρόνο πολυμερισμού χρειάζεται? 30 δευτερόλεπτα. Εξαρτάται από τη λάμπα. Σε λάμπα LED 30 δευτερόλεπτα είναι υπεραρκετά. Πάμε και από εδώ το ίδιο. Μας ρωτάει η Λίνα. Γεια σου, Λίνα μου. Πώς καθαρίζουμε τα πινέλα μετά? Καλησπέρα από Σαντορίνη. Αχ, Σαντορίνη, πω πω. Τι μας έκανες, Βελίνα? Μαχαιριά ήταν αυτό. Τη λατρεύω τη Σαντορίνη. Λοιπόν, πώς τα καθαρίζουμε? Με τον brush cleaner. Είναι ένα ειδικό υγρό. Το έχει ίντιγκο. Θα σου δείξω τώρα. Εγώ καθ' όλη τη διάρκεια όσο ζωγραφίζω έχω ένα χαρτάκι και λίγο τα καθαρίζω με το χαρτάκι, με αυτόν εδώ τον τρόπο. Για δείξε, καρδούλα μου. Έτσι. Ωραία. Και στο τέλος, αφού τελειώσαμε τα σχέδιά μου, σε ένα χαρτάκι βάζω λίγο brush cleaner. Μου είπαν βέβαια τα κορίτσια ότι έχει εξαντληθεί, αλλά θα ξαναέρθει. Είναι αυτό εδώ το υγρό. Ωραία. Βάζω λίγο στο χαρτάκι μου και καθαρίζω το πινελάκι με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Ξέρετε γιατί το κάνω με brush cleaner, θα σας πω. Γιατί το ενόπνευμα που έχουν τα απλά cleaner ή το ενόπνευμα το κανονικό, το οποίο δεν είναι εξειδικευμένο προϊόν, είναι επικίνδυνο να χαλάσει τα πινέλα σας. Γι' αυτό είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε το brush cleaner, εντάξει? Μας ρωτάει η Μαργαρίτα. Ναι, Μαργαρίτα μου. Με μημόνιμο δουλεύεις? Όχι, Μαργαρίτα μου, όχι. Με μημόνιμο δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε τόσο τέλεια. Με sugar effect. Είναι πάστα, τζελάκι έτσι παχύρευστο, το οποίο με βοηθάει πάρα πολύ και όπως βλέπεις, όση ώρα και να τα λέμε, το σχέδιο μένει στη θέση του και δεν πάει πουθενά. Λοιπόν, βλέπετε τώρα τι ωραία έχουμε φτιάξει εδώ πέρα. Το live θα μείνει, κορίτσια, ναι. Όπως το live θα μείνει. Πάμε να το κάνουμε. Το πινέλο είναι το 006. Λίγο μικρότερα, το πινέλο μας είναι το 006. Πάμε να φτιάξουμε εδώ λίγο μικρότερα φυλλαράκια. Να δημιουργήσουμε λίγο φασαρία στο σχέδιο. Πάρ' το από εκεί πάλι για να μην μπαίνεις. Ναι, από εδώ, βολεύει. Ωραία. Και εδώ. Ωραία, κορίτσια μου. Το κάνει καμία μαζί μας, για πείτε μου. Ή περιμένετε μετά να τελειώσουμε, να το δείτε με την ησυχία σας. Θέλω πάλι να μου στείλετε φωτογραφίες με αυτά που θα φτιάξετε. Μου άρεσε πάρα πολύ στο προηγούμενο live που μου στέλνατε φωτογραφίες. Μία φίλη μου στείλε βίντεο. Είχε πολύ πλάκα. Εντάξει. Μας ρωτάει η Άννα. Ναι, γεια σου Άννα μου. Καλή εβδομάδα. Όταν κατά λάθος τσακίσουν κάποιες τρίχες κατά την αποθήκευση στα πινέλα, τι μπορούμε να κάνουμε? Άννα, να σου πω τι έκανα εγώ. Λοιπόν, στο πινέλο της ακουαρέλας μου, την προηγούμενη εβδομάδα, όπως το έκλεισα, μία τριχούλα έφυγε. Και είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Η πρώτη σκέψη ήταν να την κόψω. Αλλά εγώ δεν κόβω ποτέ τα πινέλα μου. Και έτσι το άφηνα έτσι. Και μία μέρα, λέω, θα δοκιμάσω να το βάλω στο στόμα μου. Και αυτό έκανα. Και έφτιαξε. Κάτσε να σου το δείξω. Όλο κάτι της σφασμάρας. Άννα μου, εντάξει, φυσικά αστειεύομαι. Δεν είναι αυτός ο τρόπος να φτιάξω τα πινέλα σας. Πρέπει να τα προσέχετε και να μην τζακίζουν, όπως πρέπει να τα προσέχω κι εγώ, γιατί κι εγώ την πάτησα. Αλλά πραγματικά δεν με αυτόν τον τρόπο έφτιαξε και εφόσον έγινε, είπα να σας το πω. Να το. Τέλειο. Ξέρετε τι είχε γίνει. Μία τρίχα είχε βγει έτσι. Και ό,τι σχεδίαζα, ναι, και ό,τι σχεδίαζα, μου τα πασάλιβε. Έτσι. Τέλος πάντων, έφτιαξε τώρα όλα καλά. Μας ρωτάει και ποιο πινέλα χρησιμοποιείς. Έχω ακούσει πάντως, συγγνώμη, έχω ακούσει ότι και με υγρό ακριλικού μπορείτε να το δοκιμάσετε. Δηλαδή να βάλεις υγρό, να το
κρατήσεις όσο γίνεται με αυτόν τον τρόπο, με κάτι να το σταθεροποιήσεις και ότι μετά στη συνέχεια κολλάνε. Εγώ σου πω με ποιο τρόπο το κόλλησα τώρα. Τι να σου πω. Ορίστε. Ποιο πινέλο χρησιμοποιούμε. Είναι το 006. Ωραία. Μας ρωτάει αργυρό, μας λέει αργυρό να τις δείξουμε και one stroke με πάστες. One stroke με πάστες. Ναι, θα το κάνουμε και αυτό. Χαιρετισμού στο Βόλο έχουμε. Χαιρετισμού στο Βόλο. Πότε θα φέρουμε πινέλα, μας ρωτάνε. Πινέλα, ποιο, δεν έχουμε το 007. Ποιο δεν έχουμε. Θα τα φέρουν, κόστη, και μην ανησυχείτε. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα τα έχουμε φέρει. Ωραία. Η Γιώργια μας ρωτάει επίσης ποιος, η βάση σου, ποιος κωδικός είναι. Η βάση μου, ναι, η βάση μου είναι το Electric Blue. Είναι από τη συλλογή Iron. Τρομερό μπλε. Δεν ξέρω γιατί, νομίζω δεν υπάρχει πιο πρωτοχρονιάτικο μπλε από αυτό. Η Χαρά λέει εργατέχνης. Μετά θα το κάνει. Γεια σου, Χαρά μου. Να η Αριάδνη προσπαθεί μαζί σου τώρα. Αχ, τέλεια, Αριάδνη. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα, Αριάδνη. Είσαι φοβερή, λέει η Αθηνά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι θέλω τώρα. Ωραία. Στις πάνω-πάνω γραμμούλες, στις κορυφές, από όλα τα φιλαράκια που έχουμε φτιάξει, θέλω, χωρίς να έχετε πρόσθετο υλικό πάνω στο πινέλο, με ό,τι υλικό έχει απομείνει, να πιάσετε εδώ, έτσι, και να το τραβήξετε. Καλό. Πάμε να κάνουμε το ίδιο σε όλες τις κορυφές. Σε ό,τι εξέχει, δηλαδή, από τη χιονονιφάδα. Κοιτάξτε πόσο πιο λεπτεπίλεπτο φαίνεται ξαφνικά το σχέδιό μας. Η χιονονιφαδούλα μας. Καλό. Και εδώ. Και εδώ. Γίνεται χαμός σήμερα με σχόλια. Λέει, και πάμε λέει με τον Ντότ. Ναι, Μαρκέλα μου. Θα το κάνει μετά, λέει, γιατί είναι αρχάρια ερασιτέχνες και θέλω να το προσπαθήσω σιγά-σιγά, είσαι υπέροχη. Σιγά-σιγά να το κάνεις, ναι. Και μας θα δείχνεις αναλυτικά. Μας βοηθάς πολύ, ειδικά κοπέλες σαν εμένα που δεν έχουμε ακόμα εμπειρία. Ευχαριστώ. Σιγά-σιγά θα τα μάθεις όλα. Μη στεναχωριέσαι καθόλου. Και πάμε τώρα. Τι θέλω να σας δείξω. Η παστούλα μας, η Sugar Effect, είναι γνωστή επειδή μπορείτε να κάνετε ό,τι σχέδιο θέλετε και από πάνω να ρίχνετε πούδρες. Ωραία. Εγώ έχω επιλέξει να ρίξω την White Snow, είναι λευκή πουδρίτσα, την οποία τη ρίχνουμε πάνω από λευκή πάστα και όπως βλέπετε δεν έχει glitter ή κάποιο χρώμα, είναι τελείως λευκό. Και μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα που κάνει για το θέμα για τις χιονονιφαδούλες που φτιάχνουμε σήμερα. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το εργαλείο που σας είπα και πριν να έχετε κοντά σας ή μπορείτε με ένα άλλο δείγμα, με ό,τι έχετε, μη στεναχωριέστε. Και πάμε να ρίξουμε πριν το πολυμερίσουμε, εντάξει, πριν το πολυμερίσουμε, ρίχνουμε και όπως είναι έτσι, το πολυμερίζουμε. Τέλεια. Εντάξει. Λοιπόν, τι η επόμενη που θα φτιάξουμε, λέω να είναι αυτή εδώ. Την έχω κάνει πάλι με τον ίδιο τρόπο, πάλι με σούγκαρ και από πάνω έχω ρίξει πούδρα. Είναι λίγο πιο απλή από την προηγούμενη, αλλά μου αρέσει και αυτή εξίσου πολύ. Τι λέτε, θέλετε? Μας ρωτάει η Χαρά αν τα βιβλία αξίζουν. Σκέφτομαι, λέει, να πάρω και τα δύο. Νομίζω μήπως εννοεί αυτά που είχαμε δείξει την προηγούμενη εβδομάδα. Χαρά μου, κοίταξε να σου πω. Για αυτά τα βιβλία έχω συμβάλει κι εγώ. Σε συνδυασμό με όλη την ομάδα της Indigo, είχαμε κάνει τα σχέδια. Πολλές τεχνίτριες της Indigo δημιουργήσανε σχέδια για μας και έχει μέσα και σχέδια από τεχνίτριες του εξωτερικού που δουλεύουν Indigo. Θέλω να σου πω ότι έχουν γραφτεί με πολύ αγάπη και ό,τι έχουμε γράψει έχουμε προσπαθήσει να είναι πάρα πολύ κατανοητό και όσον αφορά τα προϊόντα και τη χρήση τους, αλλά και όσον αφορά τον τρόπο που μπορείς να τα δημιουργήσεις. Για μένα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, και τα δύο είναι πολύ ενδιαφέρον βιβλία, τα οποία πιστεύω ότι θα σε βοηθήσουν πάρα πολύ να κάνεις τα σχέδια που έχουν μέσα, αλλά θα σου ξεκλειδώσουν και καινούργια σχέδια τα οποία σε δυσκόλευαν. Εντάξει. Μας ρωτάει η Άννα. Ναι, Άννα μου. Αν υπάρχει κάποιο ειδικό diesel για σχέδια. Ειδικό diesel. Δεν ξέρω. Βοήθησε με λιγάκι. Ωραία. Να μας στείλει τι ακριβώς εννοεί. Ναι. Για να την κάνουμε ξανά την ερώτηση. Μας ρωτάει
Η Κατερίνα, εάν δεν ρίξουμε πούδρα, μπορούμε απλά να πολυμερίσουμε και να μην βάλουμε τόπο από πάνω. Κοίταξε, όχι στη συγκεκριμένη πάστα, γιατί έχει κολλώδη ουσία. Και είναι λίγο πιο ασφαλές να την σφραγίσεις από πάνω. Ωραία. Επίσης μας ρωτάει η Ιωάννα, ναι, σήμερα είναι πολλές ερωτήσεις. Ναι, ναι. Πόση ώρα να πολυμερίζονται τα σχέδια που γίνονται με μνημόνιμο σε LED λάμπα. 10 δευτερόλεπτα είναι λίγο. Ναι, είναι λίγο. Πολύ λίγο. 30 δευτερόλεπτα πολυμερίζουμε. Ωραία. Μας ρωτάει η Σταυρούλα, αντί για το snow μπορούμε με σκόνη άσπρη ακριλική. Ναι, βέβαια. Πολύ ωραία ιδέα. Έπρεπε να το είχα πει. Φυσικά και μπορείτε. Ωραία. Μας ρωτάει η Αγγελική επίσης, ναι, σε ποια χρώματα χρησιμοποιούμε. Ναι, χρησιμοποιούμε το Electric Blue για το συγκεκριμένο που κάνουμε τώρα, την πάστα της Sugar Effect και τη μπουδρίτσα μας, την White Snow, που είναι, ναι, λευκή. Λοιπόν, και έχουμε άλλες ερωτήσεις. Ναι. Ναι. Σε ένα ραντεβού περίπου πόσο χρόνο θα χρειαστεί για το σχέδιο αυτό? Α, ελάχιστο. Θα κάνεις αρκετή εξάσκηση και θα σου βγαίνει μέσα σε 5 λεπτά το πολύ. Τσακ, αμέσως. Μας ρωτάει η Φανή όταν, αν κάνει κάποιο λάθος, ναι, ή λερώσουμε, το σβήνουμε και ξανά από την αρχή. Φανή μου, άκου, για να μην αγχώνεσαι, μπορείς να το κάνεις βήμα-βήμα. Δηλαδή να δημιουργήσεις το πρώτο κομμάτι να πολυμερίσεις. Το δεύτερο κομμάτι πολυμερίζεις. Ώστε αν κάτι πάει στραβά, να μπορείς να το διορθώσεις χωρίς να πρέπει να το κάνεις από την αρχή. Αν όμως, όχι, μπορείς να ρίχνεις πούδρα. Ναι, μπορείς να ρίχνεις την πούδρα να πολυμερίζεις, το βγάζεις, συνεχίζεις με αυτόν τον τρόπο. Είναι μια καλή λύση. Να σας πω κάτι, εμένα στο μαγαζί, ακόμα και οι πελάτες οι οποίες δεν προτιμάνε καθόλου τα σχέδια, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει άνθρωπος χωρίς χιονονυφάδα. Αναλόγως τώρα, από το πόση ώρα έχω από ραντεβού σε ραντεβού, γιατί πολλές φορές έχω μία ώρα ολόκληρη, πολλές φορές μπορεί κάτι να έχει γίνει κάποια καθυστέρηση και να πρέπει να πιέσω το χρόνο μου. Κάνω κάτι πιο απλό. Δηλαδή, αν δείτε ότι δεν έχετε αρκετό χρόνο, μην κάνετε τη super duper χιονονυφάδα, κάντε την απλή που δείξαμε στην αρχή. Ωραία. Δεν είναι καλή ιδέα. Μας ρωτάει η Σταυρούλα, αν, ναι, Σταυρούλα μου, αν με την πούδρα από πάνω, δεν λερώνει. Όχι, έλα να δεις. Ελάτε να δείτε. Λοιπόν, το έχουμε πολυμερίσει έτσι, εντάξει. Κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Γύρω-γύρω, επειδή είχα περάσει το ματ, δεν κόλλησε πούδρα, γιατί δεν είχε κολλώδη ουσία να κολλήσει. Οπότε η πούδρα κόλλησε μόνο στο σημείο που είχα την πάστα. Πώς σας φαίνεται? Καλό. Πάμε να συνεχίσουμε. Και σιγά-σιγά νομίζω θα σας λύνονται και οι απορίες. Θα λέμε και ερωτήσεις παράλληλα. Λοιπόν, άλλο ένα δειγματάκι. Το ετοιμάζουμε τον μπαφάρο για να κρατάει καλύτερα. Εντάξει. Να κάνουμε αυτό εδώ. Ποιο θα χρησιμοποιήσω. Αυτό. Το Lady Markbet. Εντάξει. Είναι και αυτό αγαπημένο. Είναι μπορντό. Έχει και αυτό λίγο σήμερα μέσα. Όπως και όλα όσα δείχνω σήμερα. Να μην ξεχάσω να σας δείξω αυτό το μπεζάκι που θέλω με την πούδρα μετά. Καλό. Πολύ καλό. Και πάμε να το περάσουμε στο νυχάκι. Μ' αρέσουν τρομερά τα χρώματα γιατί είναι καλυπτικά. Από την πρώτη κιόλας στρώση. Ωραία, έχουμε μας ρωτήσει. Μας ρωτάει η Κωνσταντίνα. Ναι, Κωνσταντίνα. Εάν μπορούμε μου αντίστοιχα, αντί για πούδρα, ναι, ή σκόνη ακριλικού, να βάλουμε σκόνη σούγκαρ ή κάποιο γκλίτερ. Και αν ναι, δεν χρειάζεται να βάλουμε top? Όχι, δεν χρειάζεται. Καταρχήν, άμα βάλεις top, θα χαθεί το αποτέλεσμα σούγκαρ που έχεις φτιάξει. Μπορείς να βάλεις ό,τι πούδρα θέλεις. Εγώ έχω βγάλει εδώ και Mermaid, έχω βγάλει και αυτό που θα σας δείξω τώρα, το Metal Manix. Μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις, ακριλικό, γκλίτερ, ό,τι έχεις και σου θυμίζει Χριστούγεννα. Μας ρωτάει η Γεωργία. Ναι, Γεωργία μου. Αν μπορείς να μας κάνεις ένα σχέδιο με την Black Snow, να δώσουμε καμιά ιδέα στα κορίτσια. Α, με την Black Snow, ναι, βέβαια και μπορώ. Αλλά είναι το ίδιο, δηλαδή, τι να κάνω, χιονονυφάδα μαύρη, δεν μ' αρέσει. Κάτσε να σας το δείξω. Το Black Snow, από εδώ το. Είναι σαν το White Snow, αλλά είναι μαύρη πούδρα. Αυτές οι δύο πούδρες, θα σας πω αυτό το μυστικό, η Black Snow και η White Snow και η Black... Οι μόνες που... Αυτή είναι η Extra Large, κοιτάξτε πόσο ωραία είναι.
Δεν είναι τέλεια. Πολύ καλή. Είναι όμως οι μόνες πούδρες οι οποίες, αν περάσατε από πάνω top coat, δεν δείχνουν τόσο εντυπωσιακές όσο είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, πρέπει, θα σας τις δείξω σε δείγμα, πρέπει να τις περάσετε, να τις πολυμερίσετε πάνω από πάστα την οποία δεν έχετε στεγνώσει, όπως δείξαμε προηγουμένως. Και από πάνω να μην περάσετε top coat. Ενώ όλες οι υπόλοιπες, αν περάσετε top coat, είναι το ίδιο τύπο. Αυτό είναι ένα μυστικό για αυτές τις πουδρίτσες. Να τα, εδώ είναι. Δεν είναι πολύ ωραίο. Είναι και αυτό εξίσου χριστουγεννιάτικο. Εδώ είναι η Snow, αυτή εδώ. Πάνω σε διαφορετικά χρώματα. Πολύ εντάξει, ωραία. Και οι μαύρες που μου ζητήσατε. Μας ρωτάει Δήμητρα Κωνσταντίνα, ποιο χρώμα χρησιμοποιούμε τώρα. Δήμητρά μου, χρησιμοποιούμε το Lady Macbeth. Θα το αφήσω εδώ για να το βλέπετε. Και πάμε να φτιάξουμε αυτήν εδώ τη χιονονιφάδα. Με τον ίδιο τρόπο, με αυτά τα φιλαράκια. Θέλω να σας πω, όσο μου βγαίναν στην πορεία, δηλαδή έφτιαχνε το σκελετό, ας το πούμε. Και... Αλήθεια. Ναι. Γιατί... Να πάω να δω. Όχι, εντάξει. Το τέλειο πινέλο τριαντάφυλλο, από πού το έχεις πάρει, Κωνσταντίνα, μας ρωτάνε τα κορίτσια. Το τέλειο πινέλο τριαντάφυλλο είναι ίντιγκο. Το είχα στείλει και δώρο στον προηγούμενο διαγωνισμό. Σε μια φιλενάδα μου. Λοιπόν, περνάμε ματ. Περνάμε ματ. Ωραία. Και πολυμερίζουμε. Έχουν ενθουσιαστεί τα κορίτσια σήμερα, Κωνσταντίνο, είναι το χαμός. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μετά, θέλω να σας δείξω αυτήν εδώ, η οποία μου βγήκε, νομίζω, πάρα πολύ καλή, σαν στάμπα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτή εδώ, με το χρώμα Αλεξάνδρεια. Α, λοιπόν, να σας δείξω τώρα, όσο περιμένουμε να βγει το άλλο. Κάτι πολύ όμορφο. Μας ρωτάνε και το μπλε που έβαλες πριν, ποιο είναι. Το μπλε που έβαλα πριν είναι αυτό εδώ. Είναι το Electric Blue. Κοιτάξτε, θα περάσω μπέζ. Ωραία, όποιο μπέζ έχετε. Θέλω να σας δείξω πώς μπορείτε, να το δούμε και live, πώς μπορείτε ένα χρώμα το οποίο δεν έχει glitter, να το κάνετε να έχει. Κωνσταντίνα, όταν λερώνετε το snow, πώς το καθαρίζουμε, πάνω στον ήχο εννοεί. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Έχει απίστευτη διάρκεια, η Ευαγγελία μας ρώτησε. Ναι. Ευαγγελία μου, έχει απίστευτη διάρκεια, δεν παθαίνει τίποτα. Μπορεί σιγά σιγά, ενώ είναι παχιά η στρώση η οποία έχει το σούγκαρ, να αρχίσει να λιγοστεύει σιγά σιγά, αλλά ακόμα και μετά από ένα μήνα, στο λέω επειδή το έχω δει πάνω σε πελάτες, δεν έχει φύγει παντελώς, σε καμία περίπτωση. Είναι πολύ σταθερή η σούγκαρ και κρατάει πολύ καλά όλες τις πούδρες. Απλά θέλω να προσέξετε κάτι. Στα σχέδια που κάνετε, που από πάνω περνάτε τη σούγκαρ, τη σκονίτσα, θέλω να προσέχετε όλες οι γραμμές να είναι ίσες. Δηλαδή, μην είναι άλλη πιο λεπτή, πιο λίγη, θέλω το υλικό να έχει το ίδιο πάχος και να είναι ίσο για να σταθεί καλά σε όλα τα σημεία η πούδρα και να μην φύγει από άλλα σημεία και σε άλλα σημεία να μείνει. Εντάξει? Ωραία. Μας ρωτάει η Βίκη. Ναι, Βίκη το μου. Το sugar effect έχουμε τη δυνατότητα να το αφήσουμε σκέτο χωρίς top coat. Βίκη μου, είπαμε όχι, γιατί έχει κολλώδη ουσία. Εντάξει. Πώς θα κρατήσει το μάτι για περισσότερες μέρες, μου ρωτάει η Μαρία. Μαρία μου, μία λύση που την είχα κάνει και εγώ στα χεράκια μου, είναι να κάνεις μία όμορφη γραμμή γαλλικού με γυαλιστερό χρώμα μπροστά. Αυτό είναι μία λύση, αν δεν σου κρατάει καλά. Μας ρωτάει η Χριστίνα. Ναι. Στο site, λέει, στο μενού, εμφανίζονται τα χρώματα μόνο στα 7 ml, στα 7 ml και όχι στα 10. Κοιτάω σωστά. Ναι, όλα 7 ml είναι. Ωραία. Το σεμινάριο θα αποθηκευτεί όπως το κάθε... Το σεμινάριο θα μείνει όπως κάθε φορά. Και πάμε να συνεχίσουμε. Είπαμε να φτιάξουμε αυτήν. Θα κάνετε πάντα το σκελετό σας. Πάμε με τον ίδιο τρόπο. Αφήνουμε υλικό και τραβάμε, όπως δείξαμε πριν. Αφήνουμε υλικό και τραβάμε. Κάνουμε το σκελετό και στην πορεία, εγώ πολλές από τις Ορίστε. Εντάξει. Ναι, ναι. Εγώ πολλές από τις χιονονιφάδες που έφτιαξα για να σας παρουσιάσω σήμερα, κατά τη διάρκεια που τις έφτιαχνα,
ανακάλυπτα πώς θα τη συνεχίσω. Δηλαδή, όπου έβλεπα κενό, πρόσθετα γραμμούλες. Να, όπως εδώ. Πού την να, να την να. Και αυτή μου άρεσε πολύ, είναι πολύ ιδιαίτερη. Τι λέτε. Και πάμε. Εδώ, με τον ίδιο τρόπο όπως και πριν. Κάνουμε δεξιά και αριστερά δύο αυτάκια. Κορίτσια μου, μην ξεχνάτε να παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό μας. Κάνετε tag δύο άτομα και like για να κερδίσετε αυτό το φανταστικό λαδάκι, το αγαπημένο μου. Μας ρωτάει η Δήμητρα. Ναι, Δήμητρά μου. Έχει μπερδευτεί, λέει, λίγο. Γιατί? Αν κάνω σχέδιο με τη σούγκαρ και ρίξω σκόνη από πάνω, δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Ναι, βέβαια και μπορείς. Δεν μπορείς να το αφήσεις σκέτο, χωρίς σκόνη, χωρίς τόπ, χωρίς τίποτα. Αλλά με τη σκόνη το αφήνεις σκέτο, βέβαια. Εντάξει. Και κάνουμε και εδώ. Αν μπορείς να αναφέρεις ξανά τα υλικά που χρησιμοποιούμε. Ναι, χρησιμοποιώ την πάστα Sugar Effect. Και αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ το ημιμόνιμο Lady Markbet. Θέλω να μπείτε στο site, όσοι ενδιαφέρονται, και να ρίξετε μια ματιά στα ημιμόνιμα, στις συλλογές της Glitter, της Iron. Είναι καταπληκτικές συλλογές με γκλιτεράκι μέσα ή ελαφρύ σήμερ. Τρομερά χριστουγεννιάτικες. Λίγο πιο μακρύ. Ωραία. Και πάμε και από εδώ. Τέλεια. Σε αυτήν δεν θα τραβήξουμε όπως προηγουμένως τις γραμμούλες. Πάμε να ρίξουμε την πουδρίτσα αυτήν. Όπως και πριν. Και πολυμερίζουμε. Καλά θα βγει. Μας ρωτάει η Ειρήνη, η Κωνσταντίνα. Ναι, γεια σου Ειρήνη μου. Εάν έχει δίκιο πάστα χωρίς κολόδι. Αν ναι, έχει. Πώς λέγεται. Είναι η Arte Brilliante. Θα σας τις δείξω τώρα. Είναι η Arte Brilliante και η Mousse Gel. Αυτές οι δύο είναι. Η Mousse Gel είναι λίγο πιο παχύρευστη, η Arte Brilliante είναι λίγο λιγότερο. Καθαρίσουμε εδώ. Εκεί. Και τι θέλω να σας δείξω. Έχω φτιάξει αυτό το δειγματάκι, έχω βάλει μπέζ. Θέλω να σας δείξω τον αγαπημένο μου χριστουγεννιάτικο συνδυασμό που πολλές πελάτησές μου το κάνανε πέρσι και είμαι σίγουρη ότι το κάνουν και φέτος. Υπάρχει αυτή η πουδρίτσα, είναι γκλάσμι βολκάνο. Έχει κόκκινο πολύ ελαφρύ σήμερ. Μας ρωτάει η Βίκη, ναι, Βίκη ποια μου. Πάστα πρέπει να πάρει για να κάνει σχέδια χωρίς να χρειάζεται να βάλει τόπ. Βίκη μου, θα πάρεις τη Arte Brilliante. Είναι αυτές εδώ. Πού είναι. Να, αυτή εδώ. Η λευκή. Για να τη ξαναδούμε. Πολύ ωραία. Ωραία. Θα μας πεις ξανά ποιες είναι αυτές οι πάστες, μας λένε τα κορίτσια. Λοιπόν, είναι η Sugar Effect και η Arte Brilliante. Κοιτάξτε κάτι. Βάζουμε top coat. Το έχω δείξει και σε προηγούμενο live, αλλά είναι πολύ ωραίο και πολλές με ρωτήσατε. Και βάζω λίγη από την πούδρα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε με οποιαδήποτε πούδρα έχετε. Ωραία. Κοιτάξτε τώρα τι θα κάνουμε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το πινέλο του ίδιου top και μετά να το καθαρίσετε πριν το βάλετε μέσα. Μην το ξεχάσετε αυτό. Κοιτάξτε πόσο ωραίο θα γίνει. Είναι από τα αγαπημένα μου. Και πώς με πολύ απλό τρόπο μπορείτε να δημιουργήσετε με ένα top, ένα χρώμα και μία πούδρα ένα βερνίκι με glitter για όσους δεν έχετε. Πώς σας φαίνεται? Φαίνεται ωραία στην κάμερα. Ίσως όχι τόσο ωραίο όσο είναι από κοντά.
Και πολυμερίζουμε. Θα το χρησιμοποιήσω αυτό για να σας δείξω μια τελευταία χιονονυφαδούλα. Είναι σημαντικό να σκουπίσετε καλά τώρα το πινέλο σας για να μην πάει όλο αυτό το γκλίτερ μέσα στο γυαλιστικό σας. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πινελάκι τζέλ. Το κλείνουμε. Κλείνουμε και αυτό. Wow, λέει Φανή. Σ' άρεσε, Φανή μου. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό να ανακατεύω πούδρες με... Μας ρωτάει η Κατερίνα τι έβαλες. Έβαλα την κλάση με βολκάνο. Οτιδήποτε κόκκινο, και εφόσον είναι και αυτή κόκκινη, μας κάνει Χριστούγεννα. Ωραία! Αυτό στο μπες έτοιμη γίνεται αυτή. Με σκόνη rainbow. Ναι, ναι, βέβαια και γίνεται. Δεν θα σου βγάλει τόσο κόκκινο αποτέλεσμα, αλλά φυσικά και γίνεται. Το αφήνουμε και αυτό στην άκρη και για το τέλος, καθίστε, περνάμε εδώ top coat και για το τέλος θέλω να κάνουμε αυτή την πολύ όμορφη που μου άρεσε πάρα πολύ. Θέλω να σας πω ότι μπορείτε να βάλετε ό,τι άλλο θέλετε. Μπορείτε να βάλετε φύλλα χρυσού, μπορείτε να βάλετε flames. Να βρω, να βάλουμε λίγα φύλλα χρυσού. Να δείτε πόσο εντυπωσιακό μπορούμε να το κάνουμε. Ποια πούδρα έβαλες, Κωνσταντίνα? Έβαλα την Glass Me Volcano. Να τα. Κοιτάξτε, πόσο τέλειο θα γίνει τώρα. Άλλο έχω βάλει το από χωρίς κολόδι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ναι, όχι. Εντάξει, θα σας το δείξω μετά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη χιονονυφάδα μας. Κοιτάξτε τώρα τι θα γίνει. Θα κάνουμε αυτήν εδώ. Θα κάνουμε πάλι με τον ίδιο τρόπο όπως σας είπα τη χιονονυφάδα. Αφήνουμε υλικό εδώ. Κωνσταντίνα μου. Μας ρωτάνε τα κορίτσια. Με τι καθάρισες το πινέλο του top, ναι. Το πινέλο του top, τίποτα, με ένα χαρτάκι, σκέτο. Τι διαφορά έχει το Arte Brilliante με το Mousse Gel για σχέδια? Το Arte Brilliante είναι λίγο πιο λεπτό ρευστό. Δίκη μου. Θέλεις να το αφήσεις από εκεί για να μην βάζεις το χέρι σου? Ναι, ορίστε. Τέλεια. Κάνουμε πάλι ένα σταυρό με τον ίδιο τρόπο που σας έχω δείξει. Ωραία. Και στα πλάγια το κάνω επίτηδες πολύ μεγάλο για να φαίνεται καλά. Εσείς αν είναι πιο μικρό το νουχάκι θα το κάνετε μικρότερο. Εντάξει. Στεναχωρήθηκε λέει η Νικολέτα γιατί... Γιατί η Νικολέτα μου. Ξεχάστηκε. Και έχασε το live. Καλά, δεν πειράζει, αφού ξέρεις ότι μένει, θα το δεις μετά. Λοιπόν, με το dots παίρνουμε, κάνουμε το κέντρο, αλλά κάνουμε ανάμεσα, ακριβώς στη μέση από κάθε γραμμούλα, μια βουλίτσα. Ποιο πινελάκι χρησιμοποιείς τώρα, Κωνσταντίνα? Αυτό δεν είναι πινελάκι, είναι το εργαλείο για τα dots. Ωραία, προσπαθούμε όσο γίνεται να είναι στο ίδιο μέρος ακριβώς. Δηλαδή μην μας πάει η βουλίτσα λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Θέλουμε να είναι ακριβώς στο ίδιο μέρος. Εντάξει, προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι όμορφο, αλλά θα σας δείξω τι θα γίνει. Παίρνουμε λιγάκι, πολύ λιγάκι υλικό. Μην μου παίρνετε πολύ υλικό, ξέρεις, βγαίνουν χοντρές οι γραμμές. Και πάμε να ενώσουμε όλες αυτές τις γραμμούλες. Τραβάμε από τη μία μεριά προς τα κάτω και από την άλλη σαν να κάνουμε μία σκεπούλα. Εντάξει. Φαίνεται καλά κορίτσια μου. Είστε εντάξει. Μας ρωτάει η Νικόλ. Ναι, Νικόλ μου. Στην περίπτωση που το έχουν κάνει και ναι. Δεν έχουν βάλει κολόδι ουσία. Είναι λάθος να το περάσουμε από πάνω με κολόδι και να συνεχίσουμε? Για να βάλεις τα flames, ρωτάς. Αν θες, αν τελικά την πατήσεις όπως έχω και θυμηθείς μετά, ότι θες να βάλεις flames, περνάς, ας πούμε, μπορείς να περάσεις το effect base ή οτιδήποτε έχει κολλώδη ουσία και να το κάνεις. Ή λίγο foil glue, κόλλα για foil. Και να το κολλήσεις. Δεν είναι τίποτα. Εγώ τώρα δεν συνέχισα γιατί δεν ήθελα να χάσω χρόνο. Θέλω να σας δείξω και αυτή την τελευταία και να κλείσουμε σιγά σιγά. Μπορείς να το κολλήσεις με ό,τι έχεις. Μπορείς να ξαναπεράσεις το top coat
και πάνω σε αυτό να τις ακουμπήσεις και μετά να πολυμερίσεις με αυτούς τους τρόπους. Πώς σας φαίνεται μέχρι εδώ? Πάμε να ενώσουμε και την τελευταία βουλίτσα μας. Μας λέει η Γεωργία Κωνσταντίνα ότι τα μούτζερ τα δοκίμασε προχθές πρώτη φορά και έκανε όμπρε με το σφουγγαράκι της έντυπου και ενθουσιάστηκε. Τι ωραία, ναι. Έγινε πολύ εύκολα και γρήγορα, παρήγγειλα ναι. Κι άλλα. Αχ, χαίρομαι πολύ. Ελπίζω να τα χαρείς και να τα δουλέψεις πολύ μέσα στις γιορτές. Λοιπόν, και πάμε σε κάθε μυτούλα από το αστεράκι που έχουμε δημιουργήσει στο κέντρο. Πάμε να τραβήξουμε προς τα πάνω. Ακουμπάμε και τραβάμε το πινελάκι προς τα πάνω. Ωραία. Με αυτόν εδώ τον τρόπο. Και τις κορυφές όπως κάναμε και προηγουμένως. Για να δώσουμε έκταση. Να ανοίξει ο νυφάδα, να μην φαίνεται μικρούλα και παχιά. Ωραία. Και μπορούμε, για να το ενισχύσουμε λίγο ακόμα, να κάνουμε και εδώ πέρα και άλλα μικρά φυλλαράκια, για να γίνει λίγο πιο ιδιαίτερο. Ή μπορείτε να το αφήσετε έτσι, βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει και φτιάξτε ό,τι... Μα ό,τι σας αρέσει. Τα βασικά σας τα έχω πει είναι να δημιουργήσουμε πρώτα το σκελετό και στην πορεία κάνουμε τη χιονονυφαδούλα μας όπως την έχουμε ονειρευτεί. Πάρτε ιδέες και από τα στολίδια σας, είναι πολύ όμορφο αυτό. Η Κατερίνα ενθουσιάστηκε με την τελευταία, αλλά είναι όλα τα λεφτά. Αχ, Κατερίνα μου, σε ευχαριστούμε. Και εμένα η τελευταία μου είναι από τις αγαπημένες μου. Ήθελα να σας ξεκινήσω με κάτι λίγο πιο απλό και σιγά σιγά να σας πάω σε πιο πολύπλοκα. Μας ρωτάει η Νικολέτα. Ναι, Νικολέτα μου. Αν πάνω από το σούγκαρ μπορούμε να βάλουμε σκόνη ακριλικού. Ναι, Νικολέτα μου. Μπορούμε, φυσικά. Μας ρωτάει επίσης η Σμήνη αν με το πινέλο 003 μπορούμε να το κάνουμε. Ναι, μπορείς, Σμήνη μου. Απλά το 006 που χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή είναι λίγο πιο λεπτούλικο. Και λέει η Γιώτα ότι είσαι ταλεντάρα. Γιώτα μου, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ωραία. Ποιο πινέλο χρησιμοποιείς τώρα? Χρησιμοποιώ το 006. Ωραία. Ωραία. Τέλειες όλες. Έχουν ενθουσιαστεί τα κορίτσια. Και πολυμερίζουμε. Τους έδωσε δουλειά για το σπίτι, νομίζω. Θα κάνετε πολύ εξάσκηση. Θέλω πριν τελειοποιήσετε μια χιονονυφάδα, να την κάνετε και να την ξανακάνετε μέχρι να είστε απόλυτα ικανοποιημένες. Δηλαδή, κάντε τη γραμμή. Αν δεν σας βγει, σβήστε το. Και πάλι από την αρχή, και πάλι από την αρχή. Μέχρι να είστε απόλυτα ικανοποιημένες. Θέλω να κάνετε πρακτική, όσο και όσες είστε στο σπίτι, ώστε όταν έρθει η ώρα να το κάνετε πάνω στον πελάτη, να νιώθετε πολύ σίγουροι και να το δημιουργείτε με πολύ μεγάλη ευκολία. Εντάξει. Λοιπόν, να τελειώσουμε και αυτό για να σας αποχαιρετήσω σιγά-σιγά. Θα περάσουμε top coat. Εδώ. Περνάω το dry, είναι και αυτό πολύ αγαπημένο μου. Απλά αυτό ενδείκνεται λίγο πιο πολύ για τα τεχνητά νύχια και όχι για τα φυσικά. Είναι λίγο πιο σκληρό, μοιάζει με gel. Τέλειο βγήκε. Τέλειο. Ναι. Αρέσει και στο Βαγγέλη. Ξέρετε, μετράει γνώμενος άντρα. Το ένα σχέδιο λέει είναι καλύτερο από το άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω είναι καλύτερη και τελευταία. Άρεσε πολύ τελευταία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι που σας άρεσε. Η Ειρήνη από σήμερα ξεκινάει full practice. Ειρήνη μου, ναι, να κάνεις πολύ πρακτική. Θέλω να μου στείλετε πάλι με μήνυμα ή σε σχόλια κάτω από το live αυτά που θα δημιουργήσετε, τις χιονονυφάδες σας. Θέλω να μου δώσετε κι εσείς ιδέες, να κάνετε κι άλλες και διαφορετικές από αυτές που έδειξα εγώ και να μου τις στείλετε όλες. Ξέρετε ότι είμαι πάντα διαθέσιμη. Λοιπόν, έτοιμη κι αυτή. Τέλειο. Τέλειο. Λέω να κλείσουμε σιγά σιγά. Ελπίζω να πήρατε όλη μέρα στο διαγωνισμό. Μα ρωτάει εισιτηρία. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε πάνω από τα σχέδια σκόνη glass με rainbow. Πάνω από τα σχέδια να τη ρίξεις, όχι. Να σου πω τι μπορείς να κάνεις. Να το δείξω μια στιγμή στα γρήγορα. Λοιπόν, ένα τελευταίο και κλείνουμε. Για να σας δείξω και το Arte Brilliante. Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
Ας βάλουμε αυτό. Και αυτό πάρα πολύ αγαπημένο μπλε. Το Super Hero, λατρεμένο. Εξίσου πρωτοχρονιάτικο. Ξέρετε, σας τα πω πριν. Γιατί είπαμε την πρωτοχρονιά, βάζουμε μπλε, έτσι. Μόνο μπλε την πρωτοχρονιά, τίποτα. Και ντυνόμαστε και μπλε. Και μπλε. Μπλε Power Ranger. Μπλε Power Ranger. Super Hero, τέλειο χρώμα. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω. Κοίταξε να δεις. Η κάθε πούδρα, η κάθε πάστα έχει τη δική της χρήση. Η Sugar, όπως σας είπα, χρησιμεύει, έτσι τα προωθεί η εταιρεία, για να ρίξεις πάνω πούδρα και να γίνει το αποτέλεσμα σαν ζαχαρωτό, έξω και το Sugar. Τα Arte Brilliante είναι πάστες, έχει σε πάρα πολλά χρώματα, εγώ θα σας δείξω το λευκό, οι οποίες δεν έχουν κολλώδη ουσία. Οπότε, πάνω σε αυτές τις πάστες μπορούμε να βάλουμε οποιαδήποτε πούδρα δεν θέλει κολλώδη ουσία. Καταλάβατε? Πάμε να δούμε. Θα το κάνω και αυτό ματ. Άμα μπορείς να πεις πάλι τις ώρες του διαγωνισμού. Ναι, κάνετε tag δύο άτομα, σαν σχόλιο, παπάκι και γράφετε το όνομα, δύο ονόματα. Παπάκι όνομα, παπάκι όνομα. Πολύ ωραία, πολυμερίζω. Το πασάλιψα εδώ. Βάλαμε ματ, super ματ, φανταστικό. Και να βάλουμε... Κοιτάξτε, είναι πολύ παχύρευστη, πάρα πολύ ωραία. Παστούλα. Βλέπετε. Και είναι και πολύ πρακτική που είναι και σε μπουκαλάκι με πινέλο. Το πινέλο δεν νομίζω να το χρησιμοποιήσετε γιατί είναι αρκετά χοντρό και η πάστα είναι αρκετά παχιά. Εντάξει. Μας ρωτάει η Νικόλ, τι νούμερο είναι τα tip που χρησιμοποιείτε. Τι εννοείς, Νικόλ μου, τι νούμερο. Θα μας ξαναστεί η Νικόλ, φαντάζομαι. Ναι. Είναι αυτά εδώ. Είναι αυτά εδώ. Νότο. Αυτό το σοκουλάκι είναι. Color charts natural, λέει. Αυτό. Επίσης, στο τέλος μας ήταν τα κορίτσια, μα μπορούμε να δείξουμε όλες. Έχει 50 κομμάτια μέσα. Όλες οι χιλονεφάντες μαζί. Ναι, βέβαια, θα τις δείξω και όποια θέλει θα στείλω και φωτογραφία στο τέλος. Πάμε να κάνω αυτό για να κλείσουμε. Να φάτε και το μεσημεριανό σας, μην σας κρατάω άλλο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε... Ναι. Εδώ. Ωραία. Την κάνω λίγο στα γρήγορα για να σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα που θα βάλουμε την πουδρίτσα. Πολύ εντάξει. Είναι καταπληκτικό χρώμα. Λέει η Καταλήνα ότι της ξεσήκωσες, λέει, και τη βλέπει για δεύτερη παραγγελία μέσα σε λίγες μέρες. Ενθουσιάστηκαν τα κορίτσια. Χαίρομαι πάρα πολύ. Όταν σας αρέσουν αυτά που δείχνουμε, πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι το 0 σε μέγεθος ή είναι πιο μικρό, μάλλον είναι η Νικόλ που ρώτησε και πριν για τα... Για το δείγμα. Μάλλον, ναι. Νικόλ μου, δεν μου έχει εδώ κάτι... Δεν μου γράφει κάποια πληροφορία παραπάνω που μπορώ να σου δώσω. Γράφει ότι είναι 50 τεμάχια μόνο. Είναι τα δειγματάκια από την Indigo. Έχει και διάφανα και μαύρα και αυτά τα λευκά που με... Βολεύουν και χρησιμοποιώ. Λοιπόν, θα είναι πολύ καλό. Όπως σας είπα, αυτή η πάστα δεν έχει κολλώδη ουσία. Οπότε, είτε μπορούμε να την αφήσουμε έτσι, δηλαδή χωρίς να περάσουμε τόπο, χωρίς να βάλουμε πούδρα από πάνω, χωρίς να κάνουμε τίποτα, είτε μπορούμε
να βάλουμε από πάνω τις πούδρες, οι οποίες είναι ειδικές για μη κολλώδη ουσία. Αυτή είναι η διαφορά αυτηνής της πάστας από τη σούγκαρ που σας έδειξα προηγουμένως. Κωνσταντίνα, μας ρωτάει Φωτεινή. Ναι, Φωτεινή μου. Οι σκόνες ίντιγκο σε μεγάλα βαζάκια δεν θέλουν κολλώδη ουσία, ενώ σε μικρές θέλουν. Ναι, ακριβώς, Φωτεινή μου. Εκτός από το Metal Manix Multichrome που είναι καθρέφτης. Λοιπόν, πολυμερίζω. Ωραία. Να κοιτάξτε. Σκουπίζω λίγο το πενελάκι μου, να μην έχει υλικό. Ξέρετε, ο λόγος που το κάνω αυτό συνεχώς, ενώ μπορώ να ξαναχρησιμοποιήσω το πινέλο, είναι ώστε, λέμε, αν το δει η λάμπα ή οτιδήποτε, μην μου στεγνώσει το υλικό πάνω στο πινέλο. Οπότε το έχω καθαρό και όταν χρειάζεται να το ξαναχρησιμοποιήσω, το ξαναβουτώ στο υλικό και προχωράω. Εντάξει. Να βάλουμε από πάνω την γκλάμερ. Ωραία. Ρωτάει η Άννα. Ναι, Άννα μου. Αν ρίξουμε mermaid πριν πολυμεριστεί. Δεν θα είμαστε ok. Ναι, Άννα μου, απλά με ρωτήσανε αν μπορούμε να βάλουμε τις πούδρες που είναι για μη κολλώδη. Οπότε, όταν θες να βάλεις πούδρα που είναι για μη κολλώδη πάνω σε κάποια πάστα, πρέπει αυτή η πάστα να μην έχει κολλώδη ουσία. Εντάξει. Μας ρωτάει η Κλεοπάτρα ποιες ναι. πούδρες είναι για μη, είναι μη κολλώδη ουσία. Λοιπόν, ο τρόπος που θα τις ξεχωρίζετε είναι ο εξής. Οι πούδρες οι οποίες είναι σε μικρά κουτάκια, όπως αυτή, αυτές, οι χαμέλεων, οι Hollow Manix, όσες είναι σε μικρά κουτάκια, είναι για μη κολλώδη. Δηλαδή, οι πούδρες που είναι pigment είναι για μη κολλώδη. Οι πούδρες οι οποίες είναι σε μεγαλύτερα κουτάκια, όπως είναι η Mermaid, όπως είναι η Metal Manix, όλη η σειρά, όπως είναι η σειρά η Hollow, η σειρά η Pixel, θέλουν κολλώδη ουσία. Δηλαδή, ή στη δεύτερη στρώση του ημιμόνιμου ή πάνω από το Base Effect που είναι ειδικό και έχει μέσα κολλώδη ουσία. Και πάμε, θα βάλω Glamour Silver για να σας δείξω αυτό που σας έλεγα. Εδώ με αυτό το ωραίο εργαλειάκι. Βλέπετε? Και πηγαίνει και κολλάει. Και γίνεται σαν καθρέφτης. Τέλειο. Φανταστικό. Ωραίο. Ναι. Και σκουπίζω. Και τώρα πρέπει να περάσω από πάνω όμως top coat. Για να το σφραγίσουμε. Είναι σημαντικό τώρα αυτό. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Εντάξει, ελπίζω να σας έλυσα και αυτή την απορία. Και να είστε εντάξει. Κοιτάξτε τι ωραία που πήγε και λίγο τριγύρω. Έγινε φανταστικό. Και πάμε να πολυμερίσουμε. Οπότε έτοιμο και αυτό. Ελπίζω να μην έχετε κάποια άλλη απορία. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μου στέλνετε μήνυμα όσο το δείτε και μετά ή σχόλιο. Μπαίνω και τα απαντάω και την προηγούμενη φορά μπήκα και τα απάντησα. Με πολύ αγάπη εύχομαι να πάει αυτό το λαδάκι σε μία φίλη μου. Και θέλω να σας αποκαλύψω κάτι για το επόμενο live. Θέλω να κάνω spoiler, να σας δείξω. Αφού μας το πεις αυτό να ναι. κάνω την τελευταία ερώτηση που μας ναι, 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 ναι. Τουλάχιστον στο live για τελευταία ερώτηση. Ναι. Δεν κολλάει από κάτω στο top. Τι να κολλάει από κάτω. Η πουδρά. Δεν κολλάει γιατί έχει κολλήσει πάνω στο, πάνω στο τζελάκι. Έχει κολλήσει πάνω στην πάστα σου. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, επόμενο live. Η έμπνευση ήταν πάλι από στολίδι. Να σας το δείξω. Για περιμένετε. Μαγικό το τελευταίο, τους άρεσε πάρα πολύ. Το top για μη κολλώδη ουσία, πώς λέγεται, Κωνσταντίνα? Το top για μη κολλώδη, το top για μη κολλώδη, το dry top ή το tip top. Το dry top είναι λίγο πιο σκληρό, το tip top λίγο πιο μαλακό, ενδείκνεται πιο πολύ για φυσικό νύχι. Λοιπόν, η έμπνευσή μου ήταν αυτό εδώ και κάποια παρόμοια που έχω, μας αρέσουν πολύ τα ξύλινα στολίδια, και αποφάσισα στο επόμενο live. Θα σας δείξω δύο δειγματάκια που έχω έτοιμα. Έχω... Μήπως θα με δείξουμε. Θα το δείξουμε. Θα το δείξουμε. Ναι. Άντε, θα το δείξουμε. Εντάξει, λοιπόν, επόμενο live έχουμε wood effect. Ωραία. Και πώς μπορούμε να το στολίσουμε χριστουγεννιάτικα από πάνω. Θα σας περιμένω, φυσικά.
όπως κάθε φορά. Περιμένω τα μηνύματά σας. Θέλω πολύ να δω τι δημιουργήσατε, να δω και τις δικές σας ιδέες. Θέλω να δω αν σας βοήθησα πραγματικά. Ελπίζω να έχετε μια φανταστική εβδομάδα, να έχετε όλη υγεία. Και εμείς θα τα πούμε πάλι την ερχόμενη Δευτέρα. Αν αλλάξει κάτι, αν τυχόν ανοίξουμε, θα σας ενημερώσω μέσω δημοσίευσης στη σελίδα της indigonellislab.gr. Εντάξει? Λοιπόν, σας αφήνω. Φιλιά πολλά, καλή εβδομάδα.